Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλημέρα, η ώρα είναι 8, θα πάμε καλά με τον ύπνο, πολύ καλά. Τι κάνετε, πώς είστε εσείς? Σήμερα έλεγα να φτιάξω ένα κέικ, μου το ζητάει η Αναστασία αρκετές μέρες, οπότε θα φτιάξω το κλασικό κέικ της μαμάς μου, το σοκολατένιο, αυτό το υπέροχο, το τέλειο. Έχω ήδη βάλει το βίντεο, το Jumbo Haul, να ανέβει για να το δείτε σήμερα. Έχει βγει και αυτό λίγο μεγαλούτσικο, αλλά επειδή έκανα το γύρισμα το πρωί, δεν με ταλαιπώρησε τόσο πολύ στο μοντάζ του. Και, όπως καταλάβατε, χρησιμοποιώ την θήκη, τη βάση που πήρα από τα Jumbo. Πάρα πολύ ωραία, άμα ψάχνεις μια ωραία βάση για το κινητό σου, είναι υπέροχη αυτή εδώ, υπέροχη. Κοιτάξτε τι ωραία, ίσιο το πλάνο, δεν κουνιέται, τέλειο. Εχθές λοιπόν έκανα μια διαπίστωση η οποία με σόκαρε. Όπως σας έδειξα και στο Jumbo Haul, πήρα ζυγαριά κουζίνας για να ζυγίζω το φαγητό μου, ώστε να ξέρω πόσα γραμμάρια τρώω, και συνειδητοποίησα ότι παίζει να τρώω διπλάσια μερίδα, μπορεί και τριπλάσια ορισμένες φορές, σε καθημερινή βάση για όλη μου τη ζωή. Δηλαδή, ειδικά από τότε που πήρα τα πιάτα του IKEA, που τα έχω 20 χρόνια, δηλαδή πολύ πράγμα, εντάξει όχι 20, αλλά τα έχω τουλάχιστον 19 χρόνια, από τα 18 μου δηλαδή που πήγα ως φοιτήτρια. Και έχει εκείνο εκεί το βαθύ το πιάτο, που το γεμίζεις όλο για να φας, έχω να σας πω ότι αυτή είναι διπλάσια μερίδα. Οπότε είπα και από χτες, αλλά από σήμερα πιο εντατικά, να ζυγίζω τι τρώω, ώστε να καταγράφω τις θερμίδες και παράλληλα να μην τρώω τα πολλά λιπαρά, όπως έκανα και πριν δηλαδή, για να χάσω και τα υπόλοιπα κιλάκια που μου έχουν μείνει. Που δεν είναι πολλά, αλλά εντάξει. Πάμε να το προσπαθήσουμε, καλοκαιράκι είναι κτλ. Μου λείπει πάρα πολύ η άσκηση και το περπάτημα, αλλά παιδιά έχει πάρα πολύ ζέστη για να πάω να περπατήσω. Επίσης, δεν θέλω να ξυπνάω και το παιδί μου πρωί-πρωί να το τραβολογάω, γιατί η μαμά μου δουλεύει. Έχουμε ανοίξει το ξενοδοχείο, οπότε να τραβολογάω, να την πηγαίνω εκεί με την τζίπλα στο μάτι το παιδάκι. Γιατί μου έγραψε μια κοπέλα, γιατί δεν περπατάς. Αρχικά δεν περπατάω γιατί έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Και δεύτερον, δεν μπορώ να ξυπνάω το παιδάκι μου τώρα τόσο νωρίς μέσα στις καλοκαιρινές διακοπές για να κάνω εγώ το περπάτημα. Τέλος πάντων, και με το κολύμπι δεν ξέρω, παρόλο που πέφτω μέσα γιατί βουτάω στη θάλασσα. Δεν είμαι της ηλιοθεραπείας πολύ εγώ. Δεν μ' αρέσει να μαυρίζω κιόλας. Βουτάω στη θάλασσα και κάνω πολλή ώρα μέσα. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν αισθάνομαι ότι γυμνάζομαι τόσο πολύ όσο με το περπάτημα. Ίσως δεν το αισθάνομαι γιατί δεν ζεσταίνομαι, ξέρετε, και δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Σήμερα το μενού του Νανσί έχει ωραιότατη μακαρονάδα. Πώς τη λένε τώρα αυτή? Αλαβόγκολε θα την πω εγώ, και ας μην είναι σωστό. Δεν ξέρω πώς τη λένε οι Ιταλοί. Μου φέρε ο μπαμπάς μου χτες γυαλιστερές και πετροσολίνες, οπότε είπα να τα κάνω μια ωραία κόκκινη σάλτσα και μακαρόνια να φάμε, να το ευχαριστηθούμε. Τέλεια. Και άντε τώρα εδώ στην αλαβόγκολε να μετρήσεις γραμμάρια. Εδώ σε θέλω μας τώρα. Μπορείς να φας 200 γραμμάρια μακαρόνια? Δεν μπορείς να τα φας τα 200 γραμμάρια μακαρόνια, θες να φας όλη την κατσαρόλα. Λοιπόν, αυτά νομίζω σας κούρασα. Παραπάρλιασα πάλι πρωί πρωί. Πάω να φτιάξω το δοκεκάκι μου και μετά να μαγειρέψουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε κιόλας, δεν ξέρω. Θα στείλω στην ομάδα των μαμάδων αν θέλουμε να πάμε για μπάνιο το απόγευμα. Θα δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα.
είχα χρόνο και έβαψα και τα νυχάκια των ποδιών μου, πάμε να κάνουμε και τα χέρια. Θα με ρωτήσετε σίγουρα τα χρώματα των Μανώ, κάθε φορά με ρωτάτε, αν και θα τα έχω κάτω στο κουτί περιγραφής. Είναι από Gridzy τα Apply and Go, αυτό είναι το νούμερο 378 και είναι αυτό εδώ το Nude, Nude Gris κάπως. Και Top Coat έχω βάλει από CND το Vinyl Luxe για να το τελειώσω. Και αυτού νου το Top Coat είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Αυτά. Είπαμε να πάμε λίγο στο ξενοδοχείο της μαμάς μου, να πιούμε λίγο καφέ, να τους δούμε λίγο και εκεί τι κάνουν, ναι. Οπότε πάμε. Επιστρέψαμε σπιτάκι και πάμε να μαγειρέψουμε την αλαβόγγολη μακαρονάδα. Τέλεια. Για όσους δεν τα γνωρίζουν, αυτές είναι οι γυαλιστερές και αυτά εδώ είναι οι πετροσολίνες, οι οποίοι είναι από τους πιο εκλεκτούς και δύσκολους στο ψάρεμά τους με ζέδες. Φανταστικά! Γίνεται λοιπόν η σαλτσούλα και ρίχνω μέσα τα όστρακα. Τα όστρακα λοιπόν, μισό λεπτό να κλείσω και τον απορροφητήρα. Τα όστρακα λοιπόν για να είναι έτοιμα θα πρέπει να ανοίξουν. Αν κάποιο όστρακο δεν ανοίγει, δεν το τρώτε, το πετάτε. Τώρα αυτά εδώ είναι πολύ φρέσκα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανοίξει δηλαδή κάποιο. Θα κλείσω λίγο με ένα καπάκι, δεν θέλει πάρα πολύ ώρα. Κανένα εξάλεπτο εκεί περίπου μέχρι να ανοίξουν όλα και έτοιμο. Βλέπετε λοιπόν, άνοιξαν όλα τα όστρακα, έριξα και το μαϊντανό μου, θα τα αφήσω πολύ λίγο ακόμα ίσα ίσα να πάρουν όλα τα αρώματα. Σβήνω τη φωτιά μου και είναι έτοιμο. Έβγαλα τα όστρακα σε ένα πιατάκι και έχω ρίξει τα μακαρόνια μέσα ώστε να ρουφήξουν τη σαλτσούλα και σερβίρουμε. Καλή μας όρεξη! Πάμε να φάμε, να ξαπλάρουμε. Έχει μια συννεφιά, δεν παίζεται. Δεν ξέρω αν θα πάμε για μπάνιο τελικά. Οπότε τα λέμε αργότερα. Έπεσε. Και όπως βλέπετε εδώ έχουμε βάλει και το... Πώς το λένε τώρα αυτό. Το πλαστικό από τα τζάμπο. Ας τον αγάπη μου λέω. Γιατί έχουμε βάλει και το τούνελ εδώ. Το έχουμε κάνει αυλή. Έγινε upgrade σε βίλα το κλουβί του. Γεια σου Κασπεράκο. Γεια. Yeah. Α, το βάζεις πολύ κοντά και δεν φαίνεται. Εκεί. Μπράβο. Άντε, ας τον λέω να ξεκουραστεί τώρα. Όχι. Τον γκάτσιασες. Όπως καταλάβατε μπάνιο γιόκ, πάω εδώ να κάνω ένα μπανάκι. Αφού έξω έχει μια συννεφιά, θα σας τη δείξω τώρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρέιτσα. Κάντε like αν ναι και εγγραφή στο κανάλι μας. Θα τα πούμε στο αυριανό. Φιλάκια πολλά!